Το συγκεκριμένο vlog αναφέρεται σχετικά με τις εξελίξεις που είχαμε με την ΟΜΑΕ, η οποία αναγνωρίστηκε επιτέλους από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και πλέον επισήμως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στην Ελλάδα θεωρείται άθλημα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, γιατί σίγουρα έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες ο αθλητικός νόμος, τον οποίο πλέον εντάσσεται και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, αλλά πρακτικά τι σημαίνει. Οι οδηγοί πλέον θεωρούνται αθλητές, εκδίδουν αθλητικά δελτία από αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία τα οποία εντάσσονται στην ΟΜΑΕ. Προκειμένου να εκδοθεί κάποιο αθλητικό δελτίο, δεν χρειάζεται να είναι ο αθλητής γραμμένο μέλος στην ΟΜΑΕ, αλλά αρκεί μόνο να έχει συμπληρωμένα τα απαραίτητα ιατρικά που χρειάζονται για τις εξετάσεις και να πληρώσει ένα παράβολο που στην περίπτωση των παιδιών και στις οποίες εντάσσεται και τα Drift Wars είναι της τάξης των 60 ευρώ και ισχύει για όλη τη χρονιά. Όπως αναφέρεται, οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για 2 έτη, αλλά με την υποχρέωση για ετήσια ανανέωση μόνο από τον παθολόγο και ακολουθούν την ετήσια διαδικασία έκδοσης του δελτίου αθλητού. Μπορούν να γίνουν σε νομαρχιακό νοσοκομείο, κέντρο υγείας, αγροτικό ιατρείο, υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή ΝΥΠΗ ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ, μονάδες του ΕΣΥ, γιατρούς ή ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με οποιοδήποτε ταμείο του δημοσίου. Νόμος 2725, άρθρο 2 για τις παιδιές αναφέρει ότι ο αθλητής υποχρεώται να προσκομίσει μόνο τη γνωμάτευση από παθολόγο στο έντυπο αίτησής του. Το έντυπο της αίτησης το έχουμε ανεβάσει ήδη στο driftclub.gr και από όπου θα μπορέσετε να το βρείτε. Θα πρέπει να γίνεται δήλωση συμμετοχής για κάθε αγώνα στο έντυπο του οργανωτή από τον ίδιο το αθλητή και θα αποστέλλεται σε αυτόν μαζί με την απόδειξη κατάθεσης του παράβολου συμμετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή του δεν θα είναι δεκτή. Για τις παιδιές, η λήξη των συμμετοχών αυστηρά, και εδώ δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι την Τετάρτη πριν τον αγώνα. Δηλαδή, για τις 28 του μήνα, θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη πριν τον αγώνα να έχετε στείλει τις συμμετοχές σας συμπληρωμένες και με πληρωμένα τα παράβολα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρετε συνοπτικά είναι ότι με το παράβολο το ετήσιο καλύπτεσαι όσον αφορά το προσωπικό ατύχημα του αθλητή. Το παράβολο το έξτρα το οποίο θα πληρώνεται από τη διοργανώτρια αρχή που αυτή τη στιγμή θα είναι αθλητικό σωματείο για τον αγώνα και στις περιπτώσεις των παιδιών είναι στα 30 ευρώ ανασυμμετοχή, θα αναφέρεται στην ασφάλιση του αθλητή για αστική και σε σχέση με το αστικό και το ποινικό. Στην ουσία του πράγματος, εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι πλέον μια αναγνωρισμένη ομοσπονδία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως είναι πλέον η ΟΜΑΕ, έχει απεριόριστες δυνατότητες όσον αφορά την εξέλιξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα, κακά τα ψέματα, δεν υφίστατο ο μηχανοκίνητος αθλητισμός με την έννοια που γνωρίζουν οι υπόλοιποι αθλητές. Εμείς απλά παίρναμε τα αυτοκίνητά μας, πηγαίναμε στα βουνά, στις πίστες, στους αγώνες που διοργανώνονταν από την ΕΛΠΑ μέχρι τώρα και συμμετείχαμε ως προσωπικότητες. Αυτή τη στιγμή ένας αθλητής είναι πρώτα απ' όλα υπόλογος στον αθλητικό νόμο, στον αθλητικό εισαγγελέα και φυσικά έχει υποχρεώσεις, όπως και δικαιώματα φυσικά. Κατεβαίνει στους αγώνες εκπροσωπώντας ένα συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιδεικνύει ήθος, χαρακτήρα και πάνω απ' όλα να προάγει την ευγενή άμυλα και τον πολιτισμό, όσο ήθιστε να γίνεται σε κάθε αθλητική δραστηριότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μέχρι τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Συμφωνώ ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν είχαν γίνει έτσι όπως θα έπρεπε, αλλά πάνω αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Εγώ πρώτος είχα έρθει σε ρήξη με το παλαιό, ας πούμε, καθεστώς, το οποίο όμως τα βάζω όλα στην άκρη και θέλω όλοι μαζί να πάμε ένα βήμα μπροστά. Και όταν λέω όλοι μαζί, εννοώ ότι ακόμα και οι απλοί, οι αθλητές πλέον, γιατί πριν ήταν απλά αγωνιζόμενοι.
δεν είχαν κάποια ιδιότητα αθλητή. Πλέον οι αθλητές εκπροσωπούνται από το αθλητικό σωματείο, έχουν κάποια βαρύτητα σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο και φυσικά έχουν και μπορούν να διεκδικήσουν και πράγματα και μπορούν να αιτήσουν νομίμως στην ομοσπονδία τους να γίνουν κάποιες εξελίξεις και κάποιες νέες αλλαγές. Να ξέρετε ότι θαύματα δεν γίνονται. Δεν μπορεί από μια μέρα στην άλλη, μόνο και μόνο επειδή αναγνωρίστηκε η ομάδα στη Γουγουά, να ξημερώσει μια υπέροχη μέρα. Σίγουρα όλο αυτό το πλάνο έχει πολύ μακρύ δρόμο, αλλά απαιτεί οι νέοι κυρίως, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ελάχιστοι νέοι άνθρωποι συμμετέχουν με το μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Ελλάδα και τον έχουν αφήσει στις τύχες των παλαιότερων, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν και διαφορετικά μυαλά και διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές αντιλήψεις, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν τα θέλω και τις προδιαγραφές αυτές που ζητά ένας νέος ο οποίος αυτή τη στιγμή θέλει να ασχοληθεί με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Δεν αρκεί λοιπόν μόνο το τυπικό κομμάτι που επιτέθηκε, αλλά το πιο σημαντικό είναι τώρα που υπάρχει το νομικό πλαίσιο και τώρα που η Ομοσπονδία έχει αναγνωριστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να συμμετέχουμε όλοι προκειμένου να μπορέσουμε να εξελίξουμε συνολικά το σπορ. Πλέον θεωρείται και τυπικά είναι σπορ, είναι στα 20 κάτι επίσημα αθλήματα του ελληνικού κράτους. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, ότι κάποιος αθλητής ο οποίος παίρνει κάποια πρωταθλήματα με, αν διαβάσετε τους νόμους θα δείτε τι ισχύει, θα μπορεί να παίρνει μοριοδότηση για εισαγωγή σε σχολές, δηλαδή νέοι που θα συμμετέχουν σε αγώνες κάρτ πρωταθληματικούς είτε πανευρωπαϊκούς με διακρίσεις, όπως συμβαίνει σε άλλα αθλήματα, στο στίβο, στην ιστιοπλοεία ενδεχομένως και σε κάποια άλλα αθλήματα που δεν τα γνωρίζω όλα. Όταν κερδίζεις κάποιο πρωτάθλημα, έχεις κάποια προτερήματα, κερδίζεις κάποια μόρια, έχεις κάποια αναγνώριση. Ενδεχομένως στο μέλλον, αν η πορεία της Ομοσπονδίας είναι αξιόλογη σε σχέση με τις υπόλοιπες ομοσπονδίες που είναι αναγνωρισμένες, να υπάρξουν και κάποιες επιδοτήσεις προς το άθλημα και να μπορέσει το σπορ επιτέλους να αναπτυχθεί και να έχει ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους που θα μπουν στην πορεία και θα αγαπήσουν αυτό που έχουμε αγαπήσει και εμείς. Ο μηχανοκίνητος λοιπόν αθλητισμός τώρα γεννιέται με την έννοια του αθλητισμού. Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε ένα καινούριο αυλάκι. Θέλω όλοι αγωνιζόμενοι, φίλοι, γνωστοί, λεσχιάρχες, πιστάρχες, παράγοντες, διοργανωτές, τα πάντα, να καταλάβουν ποια είναι η ουσιαστική αλλαγή που έχει συντελεστεί αυτή τη στιγμή, να μην συνεχίσουμε με την προσέγγιση που είχαμε στο παρελθόν, γιατί τα αποτέλεσματα θα είναι τα ίδια, θα πρέπει να αλλάξουμε προσέγγιση στο αντικείμενο και φυσικά θα πρέπει να συμμετέχετε, το κλειδί είναι η συμμετοχή όλων. Όπως είχε πει και ο Σόλων στην Δημοκρατία, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητος, ότι όποιος δεν συμμετέχει στα πολιτικά της Αθήνας, δεν μπορεί να ζει στην Αθήνα. Συνεπώς, πρέπει όλοι να καταλάβετε το βάρος της ευθύνης που έχετε σε ένα οργανωμένο άθλημα, αφού αν θέλετε και σας νοιάζει να συμμετέχετε και να έχετε κάποια πορεία μέσα στον χώρο αυτό. Όλοι όσοι συμμετέχουν έχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το αντικείμενο με περισσότερη σοβαρότητα από ό,τι στο παρελθόν. Θα πρέπει να κάνουμε την αλλαγή πρώτα μέσα μας. Οι αλλαγές ξεκινάνε πρώτα από μέσα μας και μετά να βγούμε έξω και να δούμε τη συνολική αλλαγή που σκοπεύουμε να επιτύχουμε. Αυτά είχα να σας πω. Τώρα, όσον αφορά τις 28 του Απρίλη στο Νέο Ρήσιο για το Driftwood North, θα πρέπει όλοι οι οδηγοί να εγγραφτείτε σε κάποιο αθλητικό σωματείο. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και η Ασπίδα και νομίζω ότι είναι και ο ΑΟΘ αναγνωρισμένος από την ΟΜΑΕ. Η Ασπίδα είναι το σωματείο που είναι στην πίστα στο Νέο Ρήσιο. Μπορείτε να μιλήσετε με τον Αλέκο προκειμένου να συμπληρώσετε τη φόρμα και να γίνουν και ιατρικές. Και θα ήθελα να επικοινωνήσετε. Όσοι δεν έχετε κάνει χαρτί παθολόγου, να επικοινωνήσετε μαζί μου προκειμένου υπάρχει δυνατότητα να έρθει κάποιος παθολόγος στο χώρο της πίστας την Τετάρτη που ξέρω ότι μαζεύεστε για προπόνηση και να σας εξετάσει όλους προκειμένου να δώσει το πιστοποιητικό της καταλληλότητας και να εκδοθεί το δελτίο αθλητή.